Χριστός Ανέστη χαρά μου, είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, όπως πάντοτε γιορτάζουμε μέσα στην Εκκλησία, η αρχή της Συνδίκτου, η οποία ξεκίνησε από ένα γεγονός στρατιωτικό, την εποχή της νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του Βυζαντίου. Κάθε τέτοια μέρα συγκέντρωναν τη φορολογία για τους στρατιώτες, τον οποίο η θητεία κρατούσε 15 χρόνια σε φυσιολογικές συνθήκες και έπρεπε να πληρωθούν. Και όλα αυτά τα μαζεύανε από τον κόσμο και ονομάστηκε η Δικτύων, η περίοδος αυτή. Και κανείς ρωτάει και λέει γιατί ας πούμε στην Εκκλησία μέσα να γιορτάζουμε κάτι τέτοιο. Δεν γιορτάζουμε φυσικά κάτι τέτοιο. Εμείς στην αρχή, γι' αυτό και λέγεται και αρχή του εκκλησιαστικού έτους, στην 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, στην αρχή της Συνδίκτου, γιορτάζουμε την πρώτη φορά, έτσι, το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Χριστός για πρώτη φορά στο χωριό του, στη Ναζαρέτ, έτσι, ότι Ναζωραίος κληθήσεται. Γι' αυτό επειδή είναι η αρχή του κηρύγματος και για μας λοιπόν είναι η αρχή του κηρύγματος, η αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη, το ότι η γη σταματάει να βγάζει καρπούς και σπέρνουμε τους επόμενους, έτσι. Αλλά στα εκκλησιαστικά λοιπόν, να το θυμάστε, είναι η αρχή του κηρύγματος του Χριστού που έγινε στη Ναζαρέτ. Πρώτο κήρυγμα, 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς. Όσον αφορά την εορτή της κατάθεσης της μίας ζώνης, που είναι ένα από τα τρία ρούχα που η Παναγία μας άφησε στον κόσμο αυτόν, αυτά έχει φυσικά μόνο, γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 31 Αυγούστου το γεγονός ότι ο Αρκάδιος Αυτοκράτορας την είχε πάρει από το Ιεροσόλυμα την Αγία Ζώνη και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη στο ναό των Χαλκοπρατίων. Δηλαδή εκεί που ήταν αυτοί οι οποίοι ασχολούνταν με το χαλκό και φτιάχνανε σκεύη και αντικείμενα, υπήρχε μια εκκλησία των Χαλκοπρατίων και εκεί μεταφέρθηκε τη μία ζώνη, η οποία αργότερα φυσικά έκανε πολλά θαύματα και σε αυτοκράτορες και σε αυτοκράτηρες κτλ. Κτλ. Όντας από 395 στην Κωνσταντινούπολη. Οι αυτοκράτορες τότε, θυμάστε, είχαν τη συνήθεια ό,τι υπήρχε στον κόσμο όλο να το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό και η Κωνσταντινούπολη ήταν σύμβολο. Βέβαια από τα πολλά σύμβολα και τους συμβολισμούς, μετά η ταπείνωση έγινε υπερηφάνεια, γι' αυτό και τα χάσαμε όλα. Έτσι γίνεται πάντοτε. Βέβαια αυτή την ημέρα τη σημαντική γιορτάζουμε και 40 μάρτυρες γυναίκες με το διάκονο Αμών και το δάσκαλό του τον Ελεάζαρο, οι οποίες είναι, έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκεί μπορούμε να βρούμε ανθρώπους να γιορτάζουν που δεν γιορτάζουν καμία φορά στη ζωή τους. Πώς γίνεται αυτό? Είναι γιατί οι Αγίες αυτές είναι άγνωστες, έτσι. Η Αγία Μαργαρίτα, ποιος την ξέρει, η Αγία Ελπινίκη, ποιος την ξέρει, η Αγία Αθηνά, η Αγία Χάιδο. Αυτές οι μάρτυρες λοιπόν σηματοδοτούν για τον κόσμο ο οποίος θέλει κάτι να βρει, ότι εκεί μπορούν στα 40 γυναικεία ονόματα αυτά που αγίασαν να βρουν την εορτή τους, έτσι. Γι' αυτό και όσες θέλετε και δεν έχετε εορτή, να πάτε να ψάξετε ποιες είναι αυτές οι 40 Αγίες Παρθένες, ουσιομάρτυρες, οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν την ευλογία να γιορτάζετε την ονομαστική σας εορτή. Και άλλα ονόματα περίεργα τα οποία κανείς δεν ξέρει ότι γιορτάζει. Αυτά για τις εορτές. Εορτή όμως και πανηγύρι μέσα στο αλλαλούμα αυτού του κόσμου είναι, αδερφοί μου, να πάντε στην Εκκλησία, έτσι. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Θεό χρησιμοποιούν τον φόβο για να μπορούν να, έτσι, υποτάσσουν τους ανθρώπους και εμείς στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε το φόβο του Θεού, ο οποίος είναι η μόνη σταθερή κατάσταση για να μπορούμε να επιβιώνουμε, γιατί χωρίς φόβο Θεού, δηλαδή δέος μπροστά στο απόλυτο που υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει. Όποιος πει ότι δεν υπάρχει Θεός, αυτόν τον παραλαμβάνει ο διάβολος, ο άλλος Θεός δηλαδή. Όποιος πει πάλι ότι υπάρχει Θεός και το πιστέψει, είναι στο μισό της πορείας του. Μετά θα πρέπει να πράξει κιόλας για να αποδείξει ότι πιστεύει. Για να πάμε όμως να δούμε στα πολύ ωραία κείμενα τα οποία θα έχουμε στην Κυριακή που μας έρχεται.
γιατί συνεχίζουμε και μετά θα έχουμε τη γιορτή του γενεθλίου της Παναγίας και του Σταυρού και ούτω καθεξής και το Αγίων του Θεολόγου, και γίνεται αυτό μέσα στην Εκκλησία, το έχουμε ξαναπεί, για να καταλάβουμε ότι η ζωή μας είναι μια γιορτή, ό,τι και να είναι, όπως και να είναι, ό,τι και να συμβαίνει, και ακόμα και με τις θλίψεις αυτές τις τελευταίες, οι οποίες δεν είναι θλίψεις αλλά είναι ένας πόλεμος διαρκής, να καταλάβουμε τι άνθρωποι είμαστε, γιατί στον background αυτής της υπόθεσης θα δείτε να γίνεται πλιάτσικο, να κλέβουν οι άνθρωποι περιουσίες χτυπημένες των ανθρώπων των άλλων και να βλέπουμε ποιος είναι άνθρωπος και ποιος δεν είναι τελικά, έτσι. Γι' αυτό γίνονται αυτά, για να παίρνουμε τις πληροφορίες μας και τις αποδείξεις μας. Ο άνθρωπος του Θεού και στη δύσκολη ώρα παραμένει άνθρωπος. Πάμε λοιπόν όμως να μας μιλήσει ο Απόστολος Παύλος, να μας πει πώς έλαμψε στο μυαλό μας, έτσι, η δύναμη του Χριστού και πώς η αδυναμία η δική μας γίνεται δύναμη μέσα από αυτό. Και ξέρετε, η δύναμη στην ουσία, αδερφοί μου, είναι τι έχει κανείς μέσα του. Έχει δύναμη δηλαδή, λέμε, όταν είναι ισορροπημένος, όταν δεν έχει άγχος, όταν δεν έχει ανησυχίες, όταν. Όταν έχει όλα αυτά, δεν έχει δύναμη, και ας έχει και λεφτά, και ας έχει και εξουσίες, και ας έχει οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, δύναμη στην πραγματικότητα είναι να τα έχεις καλά, όπως λέμε μερικοί, με τον εαυτό σου, που στην πραγματικότητα είναι να τα έχεις καλά με τον Θεό. Στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, που δεν πήγε ο Απόστολος Παύλος, αλλά τους έγραψε, 4ο κεφάλαιο, 6 με 15 στίχο είμαστε. Και λέμε λοιπόν εδώ πέρα, έτσι, ότι ο Θεός ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, ο Θεός ο οποίος είπε να λάμψει από το σκοτάδι το φως, ως έλαμψεν εν τες καρδίες ημών, αυτό που λέγαμε πριν, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού, αυτός ο οποίος έλαμψε στις καρδιές μας στην ουσία το φωτισμό της δόξας, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Καμιά φορά, όπως έχω πει και άλλη φορά, έχουμε προβλήματα, νομίζουμε δηλαδή ότι έχουμε προβλήματα, έτσι, και πάμε οπουδήποτε να είναι και αυτό, ακόμα και στο Χριστό, να το πούμε το πρόβλημά μας και να μας δώσει απάντηση στο πρόβλημά μας, έτσι όπως τα νομίζουμε εμείς. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι πηγαίνουμε στο Λόγο του Θεού, όποιος και να είναι αυτός. Παραδείγματος χάρη λέει κανείς, εγώ τώρα έχω οικονομικό πρόβλημα, γιατί να ακούσω ότι υπάρχει η δόξα του Θεού και ο φωτισμός της γνώσης κτλ. Κτλ. Γιατί εδώ αυτό θα σε θεραπεύσει. Μα λέει, θα με θεραπεύσει αν μου δώσει 1000 ευρώ. Όχι. Δεν θεραπεύσει το πρόβλημά σου τα 1000 ευρώ. Το καταλαβαίνετε νομίζω αυτό, έτσι. Γιατί μερικοί θα πούν, τώρα πρακτικά πράγματα, δώσει 1000 ευρώ να τελειώναμε. Μετά τα 1000 ευρώ που θα καλύψει το χρέος σου, πάλι χρέος θα έχεις. Γιατί θα είναι το μυαλό σου τέτοιο. Πάμε λοιπόν στο Λόγο του Θεού και θεραπευόμαστε, ακούμε αυτά που μας λέει και μετά παίρνουμε τη θεραπεία μας. Γιατί εκεί μέσα υπάρχει μία λέξη η οποία είναι η λύση στο πρόβλημά μας και όχι αυτό που νομίζαμε εμείς. Συνεπώς, ο Θεός λοιπόν είναι που μέσα από το σκότος μας έδωσε το φως να φωτιστούμε και να γνωρίσουμε τη δόξα Του. Και όλα γίνονται πιο εύκολα μετά. Έχουμε δε το θησαυρόν τούτον εν οστρακίνης σκεύεσιν. Και όλο αυτό το θησαυρό τον έχουμε, λέει, σε κάτι τα σώματά μας εννοεί, σε κάτι σκεύη τα οποία είναι όστρακα. Τα όστρακα, ξέρετε, μία να τα δώσει λίγο, σπάνε, διαλύονται. Είναι η υπερβολή της δυνάμεως ή του Θεού και μία εξ ημών. Έτσι ώστε όλο αυτό το υπερβολικό που συμβαίνει, το θαύμα που λέμε στην ουσία, έτσι, γιατί ο χριστιανός κάνει θαύμα. Να μην προέρχεται από το ότι είμαστε δυνατοί εμείς, αλλά από τη δύναμη του Θεού. Και έτσι λέει, επειδή υπάρχει η δύναμη του Θεού, και προσέξτε τώρα, απαντήσει σε όλα τα προβλήματα μέσα σε 5 στίχους. Εμπαντή θλιβόμενοι, αλλού στεναχωρούμενοι. Και ενώ όλοι μας θλίβουν ένα σωρό πράγματα, δεν στεναχωριόμαστε, δεν τα παρατάμε στην ουσία. Έτσι, αυτό θέλει να μας πει εδώ. Δεν αγχωνόμαστε. Απορούμενοι, αλλού και εξαπορούμενοι. Είμαστε, δεν είμαστε πλούσιοι, αλλά δεν πέφτουμε ποτέ σε αδιέξοδο, σε απελπισία. Και η απορία, ξέρετε, αυτό το νόημα έχει, όχι μόνο υλική, αλλά και πνευματική απορία. Διωκόμενοι, αλλού και εγκατελειπόμενοι.
μας κυνηγάνε, αλλά δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Τι θες δηλαδή? Στην ουσία αυτό θέλεις. Βέβαια εσύ δεν το ήθελες να κάθεις σπίτι σου και να είναι ο Θεός μαζί σου. Αλλά αν δεν συμβεί αυτό, να ξέρετε ότι από πίσω έρχεται εκείνος. Καταβαλόμενοι αλλού καπολύμενοι. Πολλές φορές φτάνουμε στο μηδέν αυτό που λέμε. Καταβλήθηκα, αλλά είμαστε οι μοναδικοί που δεν χανόμαστε. Διότι άλλος όταν καταβάλλεται, τις περισσότερες φορές χάνεται κιόλας. Έτσι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώμα του περιφέροντες, σαν να κουβαλάμε την έκρωση του Χριστού, το σταυρό του, το θάνατό του, αλλά είναι και η ζωή του Ιησού εν το σώμα τιμών φανερωθεί. Γι' αυτό το λόγο το κάνουμε. Το κάνουμε για να μας πούν ότι είμαστε πεθαμένοι ή όπως λένε μερικοί, η Εκκλησία είναι για τους πεθαμένους. Έτσι. Το λέμε γιατί το έκανε και εκείνος, για να φανερωθεί στο σώμα μας η ζωή του Χριστού. Τι κάνουμε? Περιφέρουμε το θάνατο μέσα μας, έτσι. Ξέρετε αυτό. Το πιο εύκολο πράγμα και το πιο σίγουρο στον κόσμο είναι ότι θα πεθάνουμε. Και είναι και το πιο εύκολο, είναι το πιο εύκολο. Τα ακούτε συνέχεια. Ξαφνικά εκεί που καθόταν, πάει. Εκεί που κοιμόταν, πάει. Τι λέει? Ανακοπή. Τι θα πει ανακοπή? Είναι γενική έννοια που λένε οι γιατροί. Ανακοπή. Σαν πως ξέρουν και αυτοί. Τι έγινε? Ανακοπή λέει. Α, σταμάτησε η καρδιά του. Και πώς σταμάτησε, κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτό αδερφοί μου, το μόνο σίγουρο ότι περιφέρουμε μέσα μας τη ζωή, αλλά και το θάνατο. Ο οποίος θάνατος βέβαια για μας δεν είναι θάνατος, αλλά είναι ζωή. Αΐ γάρι μίση ζώντες, εις θάνατον παραδιδόμεθα διαιησούν. Και ποιος είναι ο θάνατος αυτός? Τα πάντα. Μπορεί κάποια στιγμή να νιώσεις ότι πέθανες τόσο πολύ που σε προσέβαλαν, που σε δυσκόλεψαν, που σε ταλαιπώρησαν, που. Αλλά εμείς το κάνουμε για τον Χριστό. Και είναι η ζωή του Θεού, όπως το είπαμε, του Ιησού φανερωθεί εν τη θνητή σαρκή ημών. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Όπως έγινε και σε εκείνον. Τι έγινε? Έγινε Ανάσταση. Θέλετε να αναστηθείτε? Ναι, θέλουμε. Γιατί εμείς πάντοτε λέει ζούμε αλλά πεθαίνουμε. Και όταν πεθάνουμε, σε άλλους τι λένε? Πέθανε αυτός, πάει. Σε εμάς δεν είναι αυτό. Σε εμάς πέθανες, ναι, άρα αναστήθηκες. Τώρα αρχίζεις να ζεις. Ώστε ο μεν θάνατος εν ημίν ενεργείται, η δε ζωή εν ημίν. Και γι' αυτό το βλέπετε λέει, μετά το γυρνάει ο Απόστολος Παύλος στον εαυτό του, έτσι λέει και από τη δική μας θυσία που κάνουμε σαν Απόστολοι, και εσείς ενεργοποιήστε και ζείτε. Έτσι. Εμάς μας έχουν σαν πεθαμένους, ενώ δεν είμαστε, εσάς έχουν σαν ζωντανούς όμως και σας φοβούνται. Ναι. Γιατί είναι μια λεπτομέρεια που δεν την καταλαβαίνει ο χριστιανός αυτήν. Συνήθως φοβάται εκείνος. Αλλά δεν ξέρω ότι το φοβούνται οι άλλοι που δεν έχουν Χριστό. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κάτω γεγραμμένων επίστευσα δύο ελάλησα, αυτό είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Και λέει δηλαδή ότι έχουμε το ίδιο πνεύμα. Ποιο είναι το πνεύμα, πόσες φορές το έχουμε πει, θυμάστε, άνθρωπος που δεν μιλάει για τον Χριστό είναι πεθαμένος. Πίστευσα, γι' αυτό μίλησα. Άρα άμα δεν πίστεψες, δεν μιλάς. Το θεωρείς περιττό. Και εμείς πιστεύουμε λοιπόν, διότι και λαλούμεν, ειδότες ότι η γύρα στον Κύριον Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσεις είναι ημίν. Ποιος είναι αυτός που ανέστησε τον Χριστό, λεπτομεριακά ας το πούμε ειδικά, είναι ο Πατέρας, έτσι. Και εκείνος θα κάνει και εμάς. Γιατί εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός. Είναι απλά μαθηματικά. Προσπαθούμε, είπα, έτσι. Αλλά η κλίμακα μπορεί να μας γλιτώνει. Σου λέει αυτός τα έκανε, όσο μπορούσε, αλλά τα έκανε. Τα γάρ πάντα δι' ημάς, και φυσικά μετά ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να δώσει στους άλλους να καταλάβουν ότι εμείς όλα αυτά τα κάνουμε για σας. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ενδεχομένως αυτά που είδαν οι Απόστολοι ήταν τόσα πολλά που τους έφτασαν. Αλλά έπρεπε να τα δουν και άλλοι. Γι' αυτό λέει η χάρις πλεονάσσα δια των πλειώνων, εδώ πάμε τώρα σε αυτό, την ευχαριστία περισσεύσει στη δόξα του Θεού. Γι' αυτό λέει είμαστε πολλοί.
για να προκληθεί πλούσια ευχαριστία, δηλαδή στην ουσία ωφέλεια. Αντί να ωφεληθεί ένας, να ωφεληθούν χίλιοι. Γι' αυτό ο Απόστολος δεν κάθεται, ο Απόστολος δεν ξεκουράζεται, ο Απόστολος δεν τα κρατάει μόνο για τον εαυτό του. Γιατί θέλει να δει ότι με τα πολλά αυτά να γίνει μεγάλη και η ευεργεσία. Και τι μας ενδιαφέρει αυτό, είναι ποσοτικό το θέμα? Όχι, αδερφοί. Αλλά είναι αυτό που έχει μέσα του ο καθένας, ότι όταν έχει ζήσει κάτι σημαντικό, θέλει να το ζήσουν και οι άλλοι, να τα ακούσουν και ούτω καθεξής. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του. Θα μου πείτε τώρα τι σημασία έχει αυτή η αποστολική περικοπή. Έχει, γιατί αποδεικνύει ότι επειδή είμαστε αδύναμοι, έρχεται ο Θεός και μας φροντίζει. Και τι θα πει είμαστε αδύναμοι? Θα πει ότι τα βλέπετε καθημερινά. Σαλα βουτάμε, μία κάνουμε έτσι, μία κάνουμε αλλιώς, μία το ένα, μία το άλλο, μια σωστή δουλειά δεν κάνουμε. Έτσι. Αλλά αυτό, χωρίς να πούμε ότι κοιτάξτε, συνεχίστε να κάνετε έτσι, είναι ο λόγος που επεμβαίνει ο Θεός στη ζωή μας και τα αλλάζει όλα. Πάμε τώρα να δούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 22 κεφάλαιο, 35 με 46 στίχο, πώς πάνω στην κουβέντα, εκεί που έγινε, με τον Χριστό και τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους, ανακαλύψαμε τις δύο μεγαλύτερες εντολές. Μπορεί κανείς να του πέρασε το μυαλό. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες εντολές? Θα δούμε τώρα λοιπόν. Εδώ. Κάποια στιγμή συζητούσαν εκεί πολλοί κόσμος και ήταν ανάμεσά τους, όπως θυμάστε, και οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και οι γραμματείς και οι αρχιερείς και όλοι. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Ήταν στο ακροατήριο μαζεμένοι οι πάντες δηλαδή, έτσι. Και άπιστοι. Έχει σημασία. Και εκεί που μιλούσε ο Χριστός, επιρώτησεν εις εξ αυτών, λέει, νομικός. Νομικός σημαίνει θεολόγος, όχι νομικός. Πειράζουν αυτόν και λέγουν. Ήθελε να τον πειράξει, να τον αναστατώσει, να τον δοκιμάσει. Διδάσκαλε, ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο? Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εν όλη την καρδία σου, εν όλη την ψυχή σου, και εν όλη τη διανία σου. Γι' αυτό, αδερφοί μου, είναι δύσκολα τα πράγματα, όχι για τίποτα άλλο. Μερικοί νομίζουν από τις αμαρτίες, από αυτά, από τις θεομηνίες που λένε μερικοί, και γελάει και το παραδαλό κατσίκι. Η δυσκολία μας είναι στο να αγαπήσουμε, κατάλαβετε. Διότι αν τηρούσαμε αυτήν την εντολή, τη μία και μοναδική, αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το μυαλό σου, τότε όλα θα ήταν εύκολα. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε. Και η δεύτερη εντολή, πολύ εύκολη και αυτή, σε σχέση με την πρώτη. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή, λέει. Δευτέρα δύο μία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίου σου σε αυτόν. Πολύ εύκολο, δεν είναι? Ναι. Πάρα πολύ εύκολο. Άμα δεν ξέρεις να αγαπήσεις τον εαυτό σου, πώς θα αγαπήσεις και τον άλλον, βλέπετε. Πώς απλά είναι τα πράγματα. Πώς θα αγαπήσεις τον Χριστό, τον εαυτό σου δεν αγαπάς. Γι' αυτό εδώ τελειώνουν όλα. Μπορούμε να κλείσουμε το βιβλίο τώρα και να συνεχίσουμε κανονικά τα υπόλοιπά μας. Εν πάση περιπτώσει, εν ταύτες τες δυσσύν εντολές, λέει, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Απάντησε η διδασκαλία των προφητών, έτσι, των Αγίων, της πίστος, των Αποστόλων μετά, θα έλεγε. Σε δύο εντολές συμπυκνώνεται. Ποιες είναι αυτές οι εντολές? Αυτές οι δύο. Αγαπήσεις την ουσία ό,τι βρεις μπροστά σου. Αυτό είναι. Η συζήτηση όμως συνεχίζεται, αδερφοί μου, γιατί συνηγμένων των Φαρισαίων επιρώτησε αυτής ο Ιησούς, λέγον, σαν να λέγαμε, μια που είστε μαζεμένοι τώρα εδώ όλοι εσείς, γιατί οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και αυτοί ήταν ομάδες τότε, ήταν δηλαδή σωματεία, θα λέγαμε εμείς. Έτσι πολύ απλά. Τι μη δοκεί περί του Χριστού, τι νοσιώσες την, για ακούστε τώρα.
Γιατί αυτά είναι για μας, διότι εκείνη δεν τα καταλάβαινε, δεν δίνει σημασία. Για να σας πω, λέει, για τον Χριστό έχετε διαβάσει, για τον Μεσσία. Ποιανού γιος ήταν ο Χριστός? Πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον. Μάλλον, συγγνώμη, έχει πριν. Λέγους είναι αυτό, απάντησαν οι αυτοί του Δαβίδ. Γιατί απάντησαν του Δαβίδ? Γιατί ήταν εξίκου και πατριάς Δαβίδ. Ήταν από το σόι του, θα λέγαμε, του Δαβίδ. Οπότε, λέει, ήταν ένας απόγονος του Δαβίδ. Μέχρι εκεί φτάσανε. Λέγει αυτής, πόσον Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλή λέγον. Και τότε, λέει, πόσο Δαβίδ το λέει το Χριστό Κύριο. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθότους εχθρούς υπό πόδιον των ποδών σου. Αυτή τη φράση την θυμάστε από το ψαλτήριο, έτσι. Γιατί, λέει, ο Δαβίδ είπε ότι είναι Κύριός μου, και είπε, λέει, ο Κύριός μου να κάτσω στα δεξιά του, έως ότου, λέει, τους εχθρούς μου θα τους βάλει κατά τα πόδια μου. Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, λέει, πώς ιός αυτού εστί. Και ουδή σε δύνατο αυτό αποκριθεί είναι λόγον, ουδέ τόλμησε τη από εκείνη τη ημέρα επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Εις το εξής δεν το ρώτησε κανείς ποτέ από τους Φαρισαίους. Πήγαιναν στα μουλοχτά, γιατί ήταν τόσο πολλοί εγωιστές που, επειδή τους ντρόπιασε στην ουσία, δεν μπήκαν ξανά στην διαδικασία να τον ξαναρωτήσουν. Το πολύ απλό. Και από εδώ φαίνεται πόσο τυφλωμένοι ήταν, αδερφοί μου, οι Φαρισαίοι. Και πόσο τυφλωμένος είναι κάθε Φαρισαίος, έτσι μεταξύ μας, ο οποίος τι θα πει? Έλα μωρέ, και ο Χριστός ένας δάσκαλος ήταν, ένας άνθρωπος ήταν, ένας καλός άνθρωπος. Τα λένε αυτά οι χριστιανοί, αδερφοί μου, το ξέρετε, έτσι. Λίγοι χριστιανοί είναι που λένε ο σωτήρ και ο λυτρωτής μου και ο σωτήρας μου. Αφήστε που πολύ λιγότεροι λένε Χριστός, καν. Όλοι Θεός, 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 Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Ο Μάτς. Το χρήμα, ποιος είναι τόσο Θεός? Ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής, ο τελνά. Και πάρα πολύ λιγότεροι λένε ο Χριστός μου. Και αυτό βγαίνει φυσικά από μέσα μας, έτσι, άμα το έχεις, θα το λες. Και από εκεί πέρα ο Κύριος και τα λοιπά, δύσκολα, δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, να ξέρετε ότι Φαρισαίος είναι αυτός ο οποίος δεν νιώθει να πει ο Χριστός μου. Και δεν είναι Φαρισαίος μόνο αυτός ο οποίος άλλα δείχνει και άλλα κάνει. Γιατί όλα αυτά πάνε και μαζί. Η δική μας δύναμη, λοιπόν, είναι δυναμία μας, γιατί μετά έρχεται ο Χριστός και μας περιθάλπει. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία για να παραμένουμε αδύνατοι, έτσι. Εμείς θα γίνουμε δυνατοί για να καταφέρουμε, έτσι, να ορίζουμε εμείς τα γεγονότα στη ζωή μας και όχι να μας τα ορίζουν οι άλλοι ή να προσπαθούν να μας τα ορίσουν μέσα από φανταστικά πράγματα, όπως τελευταία αυτό που γίνεται με τις ταυτότητες, το πούμε έτσι, και να δώσουμε και μια απάντηση εδώ. Ποιος είπε ότι ταυτότητες θα είναι υποχρεωτικές? Το είπε, λέει, η κυβέρνηση. Και τι είναι η κυβέρνηση, αδερφοί? Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ καλά, οι καρτολάγνοι, μην κάνετε τα ίδια πράγματα που κάνουν οι εχθροί μας στο λαό μας. Και όταν λέω στο λαό μας, εννοώ το λαό του Θεού. Ο διάβολος, το έχουμε πει και άλλη φορά, θέλει συγκατάθεση. Τίποτα δεν θα είναι υποχρεωτικό. Θα σε αναγκάζουν να το κάνεις, αλλά εσύ δεν θα το κάνεις. Γι' αυτό μην αγχώνεστε και κρατήστε την πορεία, την ορθόδοξη, τη μέση οδό. Ποια είναι η μέση οδό? Η βασιλική. Ποιος είναι ο βασιλιάς? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο αρχηγός? Ο βασιλιάς. Έτσι, αδερφοί μου, τίποτα δεν θα είναι υποχρεωτικό. Γι' αυτό και εσύ θα κληθείς και θα πεις όχι, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Και άμα σκέφτεις ότι θα πεινάς και θα κάνεις, τότε ή θα πω ότι εντάξει, σου πέρασε ένα λογισμό, ή θα πω πάρε ένα πιστοποιητικό από βάφτιση, υπάρχει στο διαδίκτυο, πάνε ξεβαφτίσου να είσαι και καλυμμένος. Γιατί οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Προσέξτε, αδερφοί μου, αν είστε χριστιανοί ή όχι, προσέξτε το πάρα πολύ αυτό. Έτσι.
Ο χριστιανισμός δεν είναι το περιεχόμενο στη ζωή μας, είναι το περιέχον. Ο Χριστός είναι το περιέχον. Εκεί μέσα είναι όλα. Ο Χριστός δεν είναι άντε να περάσουμε καλά και να έχουμε και το Χριστούλη βοήθεια. Προσέξτε πάρα πολύ καλά, γιατί στον καιρό αυτό τον έσκατο θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Έτσι. Να προσευχόμαστε υπέρ Αλεξάνδρου, Δημητρίου, Αγγέλου Φωτεινού, Ειρήνης και Αργυρίου. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχουμε και εμείς στεναχωριέστε, δεν θα σας βγει τίποτα εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεση σας εσείς στο διάβολο να σας κάνει κομμάτι. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, να ήσουν και σώσουν εμάς. Άμην.